Σκεφτόμαστε ότι έγινε γνωστός σαν οδηγός αυτοκτονίας με καταστροφές δεκάδων αυτοκινήτων. Και τώρα, 8 χρόνια μετά, έφτασε στον τίτλο του σωστού οδηγού ραλί. Ο κόσμος είναι στα πόδια του. Έστω και για την εφήμερη δόξα του ήρωα της βιομηχανικής παραγωγής και του πειραματόζωου της διαφήμισης. Η ψυχή του είναι ίδια με το Σταυροφόρο και το Μεσαιωνικό Υπότι. Είναι πλέον ο ένας ανάμεσα σε πολλές χιλιάδες που αξιώθηκαν μια νίκη στην εποχή μας. Όσο και αν διαφωνούμε, όσο και αν η παρεξηγημένη κοινή γνώμη βλέπει τα ραλί σαν αρνητικό αμερικάνικης ταινίας τρόμου, η προσπάθεια του ανθρώπου που δεν φοβάται πρέπει να είναι πάντοτε σεβαστή. 28ο Ράλι Ακρόπολης. Η ιστορία είναι γνωστή, γιατί το παιχνίδι του Ράλι Ακρόπολης παίζεται κοντά στα 30 χρόνια με τους ίδιους κανόνες. Αν βρεθούμε ανάμεσα στους θεατές, εκεί τα πράγματα δείχνουν κάθε χρόνο καινούρια. Νέοι φίλαθλοι, νέα παιδιά, νέος ενθουσιασμός, που ενώ έχει τόσο δίκιο να γεννιέται, όλο και σκληρότερα αντιμετωπίζεται. Να είμαστε λοιπόν και πάλι στο παραμύθι μας του Ράλι Ακρόπολης. Τέλος μιας εποχής και αρχή μιας άλλης, με την κίνηση στους 4 τροχούς. Τα τρομερά Audi Quattro με τα 350 άλογα και τις μυριάδες γρανάζια στα διαφορικά τους. Τον Μίκολα, τον Βίτμαν και την Μουτόν, που οι μισογύνιδες έσκασαν να τη βλέπουν να κερδίζει την Πάρνηθα. Αρχή μιας άλλης εποχής. Ό,τι περισσότερο μπορεί να δει κανείς σήμερα με την κλασική διάταξη κίνηση στους πίσω τροχούς. Το δίδυμο Βατάνεν Escort σε αργό γύρισμα. Αυτό που βλέπουμε τούτη τη στιγμή θα το επαναλάβει τουλάχιστον 5.000 φορές ακόμα για να φτάσει στο τέρμα. Αλήθεια, σε ποιο άλλο αγώνισμα ο θεατής ταλαιπωρείται τόσο για να δει τόσο ελάχιστο μέρος του αγαπημένου του σπορ? Ο Βάλντεγκαρ αυτή τη φορά, σε αντίπαλη ομάδα, πρώτη του επίθεση με το Ιώτα Σέλικα. Δυστυχώς όμως το μοναδικό του πέρασμα που είδαμε ήταν αυτό. Για 10-15 λεπτά θέαμα, ξενύχτη από το Σαββατόβραδο. Είσαι σκηνές, αντίσκηνα, για μια μισή στροφή σε λουτρά σκόνης. Από τα ξημερώματα της Κυριακής στην Αυλώνα, ποδαρόδρομος στις ανηφόρες του δασικού της Πάρνηθας. Και είμαστε ήδη 5 χιλιόμετρα μέσα στην Ειδική. Ο Γιώργος Μοσχούς δικαίωσε μία ακόμα φορά τον τίτλο του πρώτου Έλληνα. Και τώρα ο Ιαβέρης. Με εκούσια προπορία για να αποφύγει τους αργούς και φυσικά για λόγους αυρότητος μετά την κυρία Μουτόν. Συγκρατημένος και αποτελεσματικός, μια και έφτασε πιο μακριά από όλες τις έλικες για να εγκαταλείψει στο τέλος από ηλεκτρικά. Και να και το πιο γρήγορο γουρουνάκι Ζαμπονάκι που είδαμε ποτέ, που σίγουρα δεν θα το φτάσει ποτέ κανένας λύκος. Τι να πει κανείς για τον ευνηδιασμό του θαύματος που ονομάζεται Talbot, το Ιβόνο και Φρακλέ. Είναι κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία των ραλί. Πρώτη του συμμετοχή φέτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και ήδη προηγούνται στη βαθμολογία από τα Escort, τα Fiat, τα Datsun και όλα τα άλλα. Ο Guy Fraclin έχει τους περισσότερους βαθμούς και τα σχετικά μικρά του σέρβις κάνουν θαύματα που θα τα ζήλευαν όλοι οι μεγάλοι. Όσο για θέαμα στην οδήγηση, μας έκλεψαν την καρδιά σε κάθε ειδική. Μια σύντομη απόδειξη του θαυμασμού μας για τα Talbot. Ο Φρακλέν πορμά για τη δεύτερη του μέρα. Οι λαμιώτες φαίνεται πως έφτασαν ως εδώ για να θαυμάσουν το δικό τους.
και το κίτρινο έσκορτ τους ραντίζει με μπόλικη σκόνη ευτυχίας που συνεχίζει τόσο καλά. Κοκκινόσκονη βοξίτη, αγκάθια στα πόδια, υδρότας, άδειο το θερμόσαμε το νερό, ασήκω τη μηχανή και το μαγνητόφωνο, αλλά ο βατάνε βατάνε. Την άλλη μέρα το απόγευμα, στην πρώτη ειδική μάνδρα Ελευσίνας. Το ανθρώπινο μοσαϊκό και πάλι γέμισε το μοναδικό ξέφωτο της περιοχής. Τέλος πάντων στήθηκε το σκηνικό, κάπου ανάμεσα στους θεατές με τα βίντεο στο χέρι, ανακαλύπτουμε τον Τάσο Λιβιεράτο και τον Νίκο Σαρή. Μαύρες σκέψεις. Φίδια που κυκλώνουν το ραλί Ακρόπολης και τα γεγονότα μας παγώνουν αυτή τη φορά. Τα ότι δεν περνάνε. Θα μάθουμε σε λίγο ότι απαγορεύτηκε να ξεκινήσουν γιατί πήγαιναν γρήγορα από τις τρύπες που είχαν ανοιχτές στη θέση των δύο από τους τέσσερις φανούς. Και έτσι στα κακά παιδιά τους έκανε ντά η έλπα και έξω από τον αγώνα. Πώς δεν τα είδαν από την αρχή? Α, πολλά ρωτάμε. Πώς δεν τους άφησαν να τρέξουν αφού έγινε ένσταση από την Audi? Και να θεωρηθούν εκτός αγώνος ώσπου να ληφθεί η απόφαση. Άλλη αναποδιά πάλι. Κάποιος θεατής από τους τόσους σκαρφαλωμένους στα δέντρα δεν υπολόγισε την αντοχή του ενός κλαδιού και το βάρος του και βρέθηκε χτυπημένος άσχημα. Με αποτέλεσμα τη διακοπή για μία ώρα του αγώνα. Και αυτό είναι ραλή Ακρόπολης. Να μην είμαστε ευτυχείς μόνο με τις σημαίες χιλίων χωρών και τις σάλπιγγες της Ιεριχού στον τερματισμό. Τελικά η ειδική ακυρώθηκε και γυρίσαμε όλοι στα σπίτια μας για να μάθουμε ότι ενώ στην Πελοπόννησο ουσιαστικά δεν βρέθηκε κανένα εμπόδιο στο δρόμο του Βατάνεν, η είσοδος του στο στάδιο ήταν προβληματική. Ο ίδιος ο Βατάνεν έχει βγει από το αυτοκίνητό του και διαπληκτίζεται λέγοντας ότι δεν μπαίνει αν δεν επιτρέψουν την είσοδο στον Αλβανό κατάσκοπο, συγγνώμη, στον οπερατέρ του BBC να μπει πρώτα. Τελικά, επειδή πρέπει κάποτε να τελειώνει αυτή η φιέστα, βρίσκεται λύση και ακολουθεί η γνωστή ελληνική σύραξη. Οι χιλιάδες τηλεοράσεις και οι μυριάδες δημοσιογράφοι που σπέβδουν από τα πέρατα του κόσμου να μας καταπλήξουν και πάλι σαλπίζοντας το όνομα του νικητή. Μπορεί παρεμπιπτόντως να μάθουμε και τη μέρα που γεννήθηκε, το οροσκόπιό του κλπ. Με όλες τις αναποδιές, γκρίνιες, ύποπτα μαγειρέματα, ατυχίες, με το χορό των συμφερόντων που πλαισιώνουν ένα ράλι Ακρόπολης, η στιγμή αυτή είναι και πάλι μεγάλη. Ο νικητής έχει κερδίσει. Οι εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι που παρακολούθησαν την προσπάθειά του είναι και πάλι δικοί του. Αυτό το περίφημο φίλαθλο πνεύμα ταλαιπωρείται αλλά δεν χάνεται ποτέ όσο υπάρχει η λαχτάρα του αγώνα στα χέρια του οδηγού και στην ψυχή του θεατή. 29ο Ράλι Ακρόπολης. Νικήτρια η μελαχρινή 35χρονη Γαλλίδα Μισελ Μουτόν. Αυτή τη φορά η γυναίκα με κεφαλαία ήταν 14,5 κεφάλια, συγγνώμη, λεπτά πάνω από όλους τους άνδρες. Οδηγώντας ένα από τα Audi Quattro, η Μισελ Μουτόν διέλυσε κυριολεκτικά το συναγωνισμό. Το γεγονός ότι μια γυναίκα ήταν μπροστά από την αφρόκρεμα των καλύτερων οδηγών ραλί έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση σε όλους και προβλήθηκε τόσο πολύ από την τηλεόραση και τις εφημερίδες, ώστε για πρώτη φορά στην ιστορία του Ακρόπολης, τόσοι φίλαθλοι, ακόμα και άσχετοι με τους αγώνες, ασχολούνταν να μάθουν κάθε ώρα την εξέλιξη του αγώνα και τη θέση της Γαλλίδας. Η Μουτόν τερμάτισε άνετα μπροστά από τον Βάλτερ Ρόιλ με Opel Ascona σε ένα αγώνα που στο σύνολό του μπορεί να χαρακτηριστεί υποτονικός. Δεν πίστευαν στα μάτια τους τα μέλη του ανδρικού σοβινιστικού κινήματος που παρακολουθούσαν τη δράση της Δεσποινίδος. Ενώ οι φεμινίστριες σήκωναν κεφάλι για τα επόμενα 100 χρόνια. Ο Χανού Μίκολα, ο καλύτερος οδηγός ραλί, και αυτή τη φορά ατύχησε. Στη δεύτερη ειδική διαδρομή έχασε τον ένα τροχό στο Audi Quattro και δεν είδε ούτε αυτή τη φορά τερματισμό στην Ελλάδα. Ο Βάλτερ Ρόελ, δεύτερος, και ο Χένρι Τόιβόναν, τρίτος, έκαναν ό,τι μπορούσαν με τα Opel Ascona. Ίσως από εδώ και μπρος δεν έχει ελπίδα κανένας χωρίς κίνηση στους τέσσερις τροχούς. Οι εξωτικές Λάντσια Ραλί Άμπαρθ δεν άντεξαν. Ο Άλεν και ο Βουνταφιέρη υπήρξαν ακόμη δύο θύματα λιθοβολισμού από τη μήνη των αρχαίων ημών προγόνων και τα κατσάβραχα των ειδικών.